Παναγιώτατε, μακαριότατε, μακαριότατε προκαθήμενοι των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, σεβασμιότατε Άγιοι Αδελφοί, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί. Η χάρις του Τριαδικού Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, συνήγαγεν ημάς εντάφθα εν τη ιερουργία της ομολογίας της αληθείας, μετά την ιερουργία εν το ναό του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, εν και το αυτό μυστήριον εστίν, η κοινωνία ημών μετά του Θεού και η ομολογία ημών περί αυτού. Η έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου εγένετο κατά την εορτή της Πεντηκοστής, καθήν εορτάζομεν το μυστήριον της Αγίας Τριάδος, και η έναρξη των συνεδριών αυτής γίνεται κατά την ημέρα της εορτής του Παναγίου Πνεύματος. Μία είναι η ενέργεια του Τριαδικού Θεού, η γάρ ενέργεια κίνησης εστίν ουσίας, αλλού κουσία, και μία η του Θείου θελήματος κίνησης εκπροκαταρκτικού αιτίου του Πατρός ορμωμένη και δια του Υιού προηγούσα και το Αγίο Πνεύματι προφαινομένη κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητάς την ημέρα της Πεντηκοστής γίνεται δεσποτικός και ουχή δουλικός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος προείδρευσεν κατά την πρώτη φάση της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, αποφαίνεται θεολογικός. Πάντως δε παρέστε το Άγιο Πνεύμα δεσποτικός, αλλού δουλικός, ουδέ αναμένον επίταγμα, όστινες ίονται. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι δεσποτική και εξουσιαστική. Το Άγιο Πνεύμα παρίσταται εμπνέων και καθοδηγούν τους θέλοντας και δεν δέχεται εντολάς όπως την ΕΣ νομίζουν. Εξουσιάζει και δεν εξουσιάζεται. Αποκαλύπτει εαυτό και δεν παραβιάζεται ή να φανερώσει. Ακολούθως γράφει ο Μέγας στα Θεία Γρηγόριας του Πίκλη Θεολόγος, «Νίκαρ όπου θέλει και εφούς βούλεται και νίκα και όσο». Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος γίνεται υπό προϋποθέσεις και ουδόλως είναι εναγκασμένων και δεδομένων. Υπό αυτό το Πνεύμα καλούμεθα εις μίαν σύνοδον την Αγίαν και Μεγάλη της Ορθοδόξης Εκκλησίας, η οποία ούτε έκτακτο γεγονός της ζωής της Ορθοδόξης Εκκλησίας τη χάνει, αφού προετοιμάζεται πλέον των 60 ετών, ούτε αποτελεί κάποια εξαντιγραφή σε έκφραση άλλων μορφών συνοδικότητος. Χωρίς εν τούτης να διαφοροποιείται από το πνεύμα της συνοδικής και κανονικής παραδόσεως, εκφράζει τη συνοδική της αυτοσυνοδησία, προκειμένου να απευθυνθεί στον κόσμο, τον άνθρωπο της τρίτης χιλιετίας, όχι ως μία επανάληψη κάποιας έκφρασης μουσιακού παρελθόντος, αλλά ως φανέρωση του αναγεννητικού έργου του Αγίου Πνεύματος, επιλαμβανομένης έμπροσθεν. Καλούμεθα λοιπόν με ένα σύγχρονο λεξιλόγιο να αποτυπώσουμε την εκκλησιαστική της αυτοσυνειδησία και να επιβεβαιώσουμε ότι εκφράζει το πνεύμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, αλλά και να κηρύξουμε ιεραποστολικά τη διακονία μας, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες κάθες τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεχόμενοι και σεβόμενοι την κοινωνική και εκκλησιαστική διαφορετικότητα, δεν απομονώμεθα, αλλά διαλεγόμεθα χωρίς να υιοθετούμε την υποχρεωτικότητα εις τα της πίστεως και της παραδόσεως. Η παρούσα Σύνοδος αγωνίζεται να τονίσει την ανάγκη της ενότητος όλων εν Χριστώ σε ένα κόσμο διασπασμένο και κατακερματισμένο. Αγωνιά και προβληματίζεται μετά του κόσμου πράγματα και ανταποκρίνεται φιλάνθρωπα στα αιτήματα των κατοίκων του πλανήτου, ώστε να δώσει σε αυτούς ελπίδα για ένα καλύτερο, ουσιαστικότερο και δυναμικότερο μέλλον και να τους θυμίζει ότι τίποτε δεν έχει χαθεί,
αλλά χρειάζεται περισσότερος αγώνας, άσκηση και θυσίες. Χωρίς να επιδιώκει το καλύτερο, το ιδανικό και το απόλυτο, προσβλέπει προς το καλό και το χριστικό για την ίδια την ανθρώπινη ζωή και κοινωνία, επειδή γνωρίζει ότι το καλύτερο και το απόλυτο είναι η καταστροφή του καλού. Κινείται με βάση την ομοφωνία ως μια έκφραση δημιουργικής προτάσεως και συμφωνίας και όχι ως μια μέθοδο δικανικής αρνησικηρίας και ασκήσεως βέτο. Θυσιάζει τις ιδιοτέλειες, τις σκοπιμότητες και τις προσωπικές μας επιδιώξεις, προκειμένου να επιτύχει την έκφραση της ενότητάς μας και δια τούτο παραμερίζει κάθε εμπόδιο και πρόσκομα το οποίο είναι ικανό να οδηγήσει σε μια συνοδικότητα κοινοβουλευτικού χαρακτήρα. Γνωρίζει ότι η συνοδικότητα αποτελεί τον μόνο τρόπο έκφρασης της καθολικότητας της Εκκλησίας και την φανέρωση της εν κοινωνία ενότητος των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, διότι και ουδής μπορεί να ενεργεί αποτρεπτικά στην πραγματοποίησή της οι φόλες της υφιστάμενης δυσκολίες μας μέσα από τον διάλογο και την κοινή εκκλησιαστική μας παράδοση. Η ευθύνη για την πραγματοποίηση της παρούσης συνόδου αφορά όλους μας ως ποιμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η μη επίτευξή της ή η αναβολή της αγγίζει εκείνους οι οποίοι εξαιτίας της τάσης και των θέσεων τους ενήργησαν αρνητικά. Στη δική τους ευθύνη αναπόκειται η άμεση ανταπόκρισή τους και η συμμετοχή τους έστω και την ενδεκάτη, κυρίως δε δια της αποδογής και συνυπογραφής των τελικών μας αποφάσεων. Η έκφραση διαφορετικών απόψεων και θέσεων είναι και θεμητή και αποδεκτή στα πλαίσια της συνοδικότητος. Η απολυτοποίηση όμως των απόψεων και θέσεων από μεμονωμένα άτομα ή και ομάδες και η προσπάθεια πολιταρχικής επιβολής τους τη χάνει απορριπταία. Τα υφιστάμενα προβλήματα μεταξύ αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών, τα οποία σκιάζουν ή και αμαυρώνουν τη μεταξύ τους κοινωνία, αποτελούν για όλες τις άλλες αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες άλογος, δοκιμασία και οδύνη, ενώ η πανορθόδοξη παρέμβαση προς εξέβρεση λύσεως πρέπει να είναι αποτέλεσμα της σύμφωνης έκφρασης, επιθυμίας και διαθέσεως και από τις δύο αδελφές εκκλησίες και όχι μεμονωμένη, μονομερής και έξωθεν απόφαση ενός συνοδικού σώματος, το οποίο θα λειτουργούσε απολυταρχικά και ερήμην της βουλήσεως της κάθε τοπικής εκκλησίας. Χρόνος νομίζω ότι υπάρχει και λυσιτελείς προτάσεις υφίστανται, αρκεί να υπάρξει φιλάδελφη διάθεση συναντιλήψεως και θυσίας. Εμείς, διάδοχοι όντες των Αγίων Αποστόλων, ήθελα αποδειχθώμεν φωτεινέ λαμπάδες εν την παρούσια Αγία και Μεγάλη Συνόδο, φωτιζόμενοι υπό του φωτός του Αγίου Πνεύματος, φωτίζοντες πάσα την οικουμένη για της ομολογίας της Ορθοδόξου Πίστεως και αποδεικνυόμενοι καλή οικονόμη της Θείας Χάριτος, γνήσιοι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων και Πατέρων, προσδόξαν Θεού και έπαινον της Ορθοδόξου Εκκλησίας.